Νόμος Άργος. Ο νέος νόμος, νέος εντό εισαγωγικών, έχουν περάσει ήδη τρία χρόνια, που αφορά τα ζώα συντροφιά. Ανάστατος ο κυνηγητικό κόσμος και ανάστατοι όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων στην Ελλάδα σχετικά με την εφαρμογή του νέου νόμου. Το θέμα επικεντρώνεται στην υποχρεωτικότητα της στήρωσης ή εναλλακτικά την υποχρεωτική υποβολή δείγματος DNA με το αντίστοιχο αντίτιμο για το σκύλο ή τη γάτα του κατόχου. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Η κυρία Δημοπούλου, η ειδική γραμματέας για τα ζώα συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών εξέδωσε πρόσφατα μία εγκύκλιο που μας ενημερώνει ότι η εφαρμογή του νόμου θα ξεκινήσει από τις 21 Ιανουαρίου και μετά σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν. Δηλαδή, την υποχρεωτική στήρωση σε όλα τα κατοικίδια, επαναλαμβάνω, ή εναλλακτικά την υποχρεωτική κατάθεση δείγματος DNA. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι η Κυνηγητική Συνομοσπονδία Ελλάδας, αλλά και εσείς οι κυνηγοί και όλες οι κυνηγητικές οργανώσεις, για πέντε ολόκληρα χρόνια έχουν δώσει συντονισμένο αγώνα για να τροποποιηθούν επίμαχες διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που έφτασε να γίνει νόμος του κράτους. Πάλι θα ήθελα να σας θυμίσω ότι στην διαβούλευση του νομοσχεδίου η συμμετοχή των κυνηγητικών οργανώσεων και των κυνηγών ήταν μαζική και ταρακούνησε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Όμως, συνεχίζουμε, τονίζουμε και επιμένουμε ότι ο νόμος αυτός δεν μπορεί να έχει ρεαλιστική εφαρμογή, είναι ένας νόμος εισπρακτικός, είναι ένας νόμος που δυστυχώς δεν θα λύσει το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων. Γιατί δεν χτυπάει το πρόβλημα στη ρίζα του τα δέσποτα παράγουν αδέσποτα. Όλα αυτά που σας περιέγραψα, η Κυνηγητική Συνομοσπονδία, στα πλαίσια του δυνατού και του σύνομου συμφέρον της, τα μετουσίασε σε πράξη, σε παρέμβαση, σε αίτηση ακυρώσεω στο Συμβούλιο της πικρατίας Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι διοικητικό δικαστήριο και εξετάζει τη συνταγματικότητα των νόμων και των διοικητικών πράξεων. Κυρίως λοιπόν κατά το μέρος που θίγεται η συνταγματικότητα, τα συνταγματικά δικαιώματα των κυνηγών, η Κυνηγητική Συνομοσπονδία έκανε αίτηση ακυρώσεως σε ό,τι αφορά τα επιπλέον διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση μη εφαρμογής τους από τους κυνηγούς, μόνο στους κυνηγούς. Και αυτά κατευθύνονται στην αφαίρεση της κυνηγητική άδεια. Η εκδίκαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το συγκεκριμένο θέμα, η αίτηση ακυρώσεως δηλαδή της Κυνηγητικής ομοσπονδία έναντι του νόμου, θα εκδικαστεί στις 24 Πρώτου του 2024. Η ρυθμοί του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι πραγματικά αργή. Το αποτέλεσμα αμφίβολο. Αν και αυτή τη φορά οι πιθανότητε να δικαιωθεί η προσφυγή τη κυνηγητική ομοσπονδία είναι ισχυρέ. Γιατί αντίστοιχη νίκη είχε πετύχει σε παρόμοια υπόθεση που αφορούσε τα επιπλέον διοικητικά πρόστιμα στους κυνηγού σε περίπτωση ε, που παραβιάζονταν οι νόμοι της καραντίνας σε σχέση με τη μετακίνηση των πολιτών, όπου και εκεί προβλεπόταν η στέρηση της άδειας θύρας. Υπάρχει λοιπόν νομολογία πολύ κοντά στην προσφυγή και αναμένονται τα αποτελέσματα. Γνωρίζουμε ότι βασική απέτηση για να εφαρμοστεί ο νόμος ήταν να ολοκληρωθεί το μητρό, το ζώο στη Αυτό έχει επιτευχθεί. Επίσης, βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί η υποχρεωτική στήρωση ή η υποβολή δείγματος DNA ήταν να λειτουργήσει το εργαστήριο γενετικής ταυτοποίησης που προέβλεπε ο νόμος. Σύμφωνα με την κυρία Δημοπούλου και οι δύο αυτές προϋποθέσεις είναι έτοιμες και ο νόμος θα εκκινήσει να εφαρμόζεται από τις 21 του Γενάρη. Όμως, αντίθετη άποψη σε αυτό και με δυναμική έκφραση απέναντι σε αυτή την πρόβλεψη στέκονται οι κτηνίατροι όλες τις χώρες. Ο κτηνιατρικός σύλλογος έχει δώσει οδηγίες στους κτηνιάτρους, θα δούμε σε τι βαθμό θα εφαρμοστούν, να μην δέχονται από τους πολίτες κυνηγούς ή μη δείγματα DNA από τους κύλους τους. Όπως επίσης έχουν πληροφορηθεί, τουλάχιστον από τον κτηνιατρικό ε, σύλλογο, ότι έχει προσφύγει εναντίον των προβλέψεων του νόμου και της στήρωσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Κυνηγητική Συνομοσπονδία δεν θα σταματήσει τις επαφές για τροποποίηση του νόμου με το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν θα σταματήσει την προσπάθεια να τύχουν ευνοϊκών ρυθμίσεων η κυνηγητική σκύλη. Η κυνηγητική σκύλοι είναι σκύλη εργασίας, χρησιμοποιούνται για το δημόσιο συμφέρον, σα θυμίζω την επιτήρηση τη Αφρικανική Πανόληση των Χείρων και είναι πολύ βασικό, επαναλαμβάνω, να τύχουν ευνοϊκών ρυθμίσεων από τον νόμο. Σε αυτή την κατεύθυνση δεν ξεχνάμε μέσω της εφαρμογής Κένταυρος την προσπάθεια δημιουργίας μητρώου κυνηγητικών σκύλων. Η προσπάθεια αυτή είναι στα χέρια σας με τη συμπλήρωση των στοιχείων που απαιτεί η ειδική εφαρμογή στο μητρό, το ιδιωτικό επαναλαμβάνω, των κυνηγητικών σκύλων μέσω της συγκεκριμένη εφαρμογή. Φιλοδοξούμε ότι το μητρό αυτό θα γίνει το επίσημο Εθνικό Μητρό Κυνηγητικών Σκύλων για να τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων οι κυνηγητικοί σκύλοι.